Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Την έναρξη των stress test ανακοίνωσε χθες Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, δημοσιεύοντας παράλληλα τα μακροοικονομικά σενάρια, ένα βασικό και ένα δυσμενές, τα οποία και θα βασιστεί. Για τις τιμές των ακινήτων, λοιπόν, το βασικό σενάριο προβλέπει μικρές μεταβολές για την επόμενη τριετία, ενώ το δυσμενές σωρευτική υποχώρηση στις τιμές των ακινήτων της τάξης του 16,6%. Η αποτίμηση των τιμών των ακινήτων αποτελούν την αχίλιο πτέρνα των τραπεζών, καθώς από αυτές εξαρτάται η αξία των εξασφαλίσεων που έχουν στον ενεργητικό τους. Για το ΑΕΠ τώρα, το βασικό σενάριο προβλέπει ρυθμό ανάπτυξη 2,4, 2,5 και 2,4 το 2018, 2019 και 2020, ενώ αντίστοιχα το δυσμενές περιλαμβάνει συρρήκνωση 1,3% φέτος και 2,1% το 2019, προτού η οικονομία αναπτυχθεί κατά 0,2% το 2020. Ένα δεκαετές πλαίσιο σφιχτής μεταρρυθμιστικής εποπτείας για την Ελλάδα, περιέγραψε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Ντέκλαν Κοστέλο, μιλώντας χθες σε Ολλανδούς βουλευτές στη Χάγη, αναφέροντας πως υπάρχουν πραγματικές προκλήσεις σχετικά με το αν θα καταφέρει η Ελλάδα να διασφαλίσει βιώσιμη ανάπτυξη, ιδίως μακροπρόθεσμα. Κατά τον ίδιο, για να δρομολογηθούν βαθιές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, θα χρειαστούν σε ορισμένες περιπτώσεις 10 χρόνια σταθερής εφαρμογής για να αποδώσουν, δείχνοντας έτσι έναν ορίζοντα εποπτείας έως το 2028. Ανέφερε μάλιστα πως θα απαιτηθούν τουλάχιστον 4 με 5 χρόνια σταθερής υλοποίησης για να αλλάξει το οικονομικό μοντέλο, φέρνοντας ως παράδειγμα τις αδυναμίες που σχετίζονται με το άνοιγμα των αγορών δικτύων, την αγορά ενέργειας και το κτηματολόγιο. Σε μια εποχή που το ηλεκτρονικό εμπόριο ανθεί και κερδίζει όλο και μεγαλύτερα μερίδια αγοράς, το κρίσιμο στοίχημα πάντα για τα νέα e-shops είναι να καθορίσουν το δικό του στίγμα, το οποίο και θα τα καθιστά διακριτά απέναντι στον εξαιρετικά μεγάλο ανταγωνισμό. Έτσι λοιπόν, το Jamjar είναι το πρώτο ελληνικό e-shop για χειροποίητες δημιουργίες. Ο καταναλωτής μέσα από την πλατφόρμα μπορεί να προσεγγίσει ελληνικά custom-made προϊόντα, από ρούχα, παπούτσια και κοσμήματα, ως είδη βάπτισης και καλλυντικά. Τα προϊόντα που παρουσιάζονται στο e-shop είναι μοναδικά, φτιαγμένα από ταλαντούχους designers, χειροτέχνες και δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, έτσι ώστε οι πελάτες μας να αποκτούν προϊόντα μακριά από τα συνηθισμένα, απολαμβάνοντας μια μοναδική e-shopping εμπειρία που βασίζεται στην τεχνολογική καινοτομία, αναφέρει στο insider.gr η ιδρυτής του Jamjar, Βέρα Παπαγγελοπούλου. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηρία και αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας, με το γενικό δίκτυμο να κυμαίνει 885,35 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 1,10% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.